one I like for Christmas. Μπορεί να έχει. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Γεια Σοφία και καλά Χριστούγεννα. Η Αστερούπολη έχει και μουσική σκηνή. Μια μικρή στάση για ξεκούραση και ζαχαρωτά και πάμε για παγοδρόμιο και σπίτι του Άι Βασίλη. Αγαπάτε τον Άγιο Βασίλη. Θέλετε να σας φέρει δώρο. Πήραμε παρέα την καλή μας διάθεση και ήρθαμε στην Αστερούπολη, στο μεγάλο χριστουγεννιάτικο χωριό της πόλης. Να κάνουμε μία βόλτα λοιπόν, να δούμε από κοντά όλα όσα έχει να μας προσφέρει η Αστερούπολη, να νιώσουμε παιδιά. Κοντά μου έχω την διοργανώτρια, την Αγνής Βάιρε. Καλησπέρα, Αγνή. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε όμως στο Βολίδα, στο τρένο. Είναι το τρενάκι που θα κάνει τουριστικές διαδρομές από την πόλη και θα περνάει από το Δημαρχείο, από το ρολόι. Από την Οδό των Ασημουργών, την Αβέροφ, θα πηγαίνει μπροστά από το κάστρο, στο Μόλο, στην Κυραφροσύνη, όπου φεύγουν τα καραβάκια για το νησί, από τα Παλαιά Σφαγεία και θα καταλήγει στην Αστερούπολη και θα ξανακάνει τον ίδιο κύκλο. Θα είναι μια κυκλική διαδρομή δηλαδή. Ο Βολίδας λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας και να πούμε περισσότερα πράγματα. Ξεκινάμε! Φύγαμε λοιπόν με το Βολίδα σε αυτή την βόλτα, στο όμορφο αξιοθέατα της πόλης. Αγνή, Αστερούπολη, 52 στρέμματα, χριστουγεννιάτικη πόλη είναι αυτή, δεν είναι ο χωριό. Είναι χριστουγεννιάτικο πάρκο θα το έλεγα εγώ, είναι θεματικό πάρκο ούτως ή άλλως, τον ντύσαμε χριστουγεννιάτικα. Έχουμε τα δρόμενά μας, έρχεται πάρα πολλοίς κόσμος, έχουμε όλοι πολύ καλή διάθεση και ο κόσμος που έρχεται. Πολλά παιχνίδια, μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά, τα δρόμενά μας, καταπληκτικός Άι Βασίλης, οι ταχυδρόμοι που περιμένουν τα γράμματα όλου του κόσμου. Έχουμε και κληρώσεις με πολλά πολλά δώρα 27 Δεκεμβρίου, να το θυμηθείτε. Έχουμε φοβερή πρωτοχρονιά και την ημέρα της πρωτοχρονιάς με πολλά βεγγαλικά. Έχουμε το φούρνο του Άι Βασίλη, την τέχνη της σοκολάτας, όλα αυτά που είχαμε υποσχεθεί. Εμείς όμως τα εμπλουτίσαμε και επίσης έχουμε και τη μουσική σκηνή, την ανοιχτή μουσική σκηνή, που έχουμε δωρεάν εκδηλώσεις καθημερινά. Και για μικρά παιδιά και για μεγάλους. Λένε ότι τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή για τα παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια γιορτή για όλους και για τους μεγάλους που γίνονται παιδιά. Πολύ περισσότερο σε κάτι τέτοια πάρκα. Εγώ πιστεύω με τη βόλτα που θα κάνετε απόψε στο πάρκο μας θα αισθανθείτε πολύ παιδιά. Θέλεις να πεις ποιο είναι το δικό σου αγαπημένο σημείο στο πάρκο στην Αστερούπολη? Έχεις κάποιο ιδιαίτερο σημείο? Όλα μου αρέσουν. Μου αρέσει πολύ η σοκολάτα. Τέχνη της σοκολάτας δηλαδή, τη λατρεύω. Δεν μπορώ να πω όχι βέβαια και στα ψωμάκια του φούρναρη.
αλλά και στο σπίτι του Άι Βασίλη και στο ταχυδρομείο, όλα είναι υπέροχα. Το πατινάζ βέβαια είναι αυτό που με εξετάρει περισσότερο. Θέλω να μάθω κι εγώ. Θα κάνω και θα σου πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, αλλά θα δοκιμάσουμε. Έχουμε φοβερούς πατινέρ, δάσκαλοι. Όλοι είναι δάσκαλοι εκεί μέσα. Είναι κάθε φορά 3 άτομα για την ασφάλεια του κόσμου και επίσης για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να μάθουμε. Επειδή ξέρω ότι είσαι συνέχεια εδώ, από την αρχή θα είσαι μέχρι το τέλος, αλλά είσαι και όλη μέρα. Είναι κάτι που έγινε με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι από ό,τι μου είχες πει. Είμαστε όλη μέρα εδώ και ακόμα και όταν κλείνουν τα φώτα της Αστερούπολης, είμαστε εδώ. Διότι είναι τόσο όμορφα, ούτως ή άλλως τα φώτα δεν κλείνουν. Τουλάχιστον μέχρι τις 2 η ώρα το πρωί δεν κλείνουν. Η διάθεση συνεχίζει και επίσης θα ήθελα να πω ότι δουλεύουμε συνεχώς και προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε ακόμα περισσότερο την Αστερούπολη. Ακούμε τα σχόλια όλων. Θα ήθελα να το ξέρουν όλοι αυτό. Τα ακούμε όλα. Και έτσι λοιπόν καθημερινά βελτιώνουμε οτιδήποτε. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Πώς είναι τα πρόσωπα των επισκεπτών, τι είναι αυτό που βλέπεις αποτυπωμένο στο πρόσωπό τους κατά την επίσκεψή τους? Καταρχάς, τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι μεγάλο, μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν από το να πλάσουν τα δικά τους, όχι κουλουράκια, στολίδια για το δέντρο. Αυτό θέλω να το δείτε. Ζωγραφίζουν, το face painting, τα παιχνίδια, όλα. Έχουμε δωρεάν καταρχάς παιχνίδια στην Αστερούπολη. Άρα λοιπόν δεν είναι όλα με πληρωμή. Και επίσης, όπως είπα, έχουμε φροντίσει και για τις τιμές όλες. Οπότε περνάμε καλά και περνάμε καλά και οικονομικά. Ακριβώς, και δεν θα ήθελα να γίνεται σύγκριση με άλλα χριστουγεννιάτικα χωριά. Εκείνα είναι μικρά σε έκταση, είναι κάτι διαφορετικό εντελώς. Εμείς είμαστε ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο που το φτιάξαμε με διάθεση, ώστε η πόλη μας να έχει κάτι όσον αφορά την ψυχαγωγία. Και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις από πάρα πολλά γκρουπ, πάρα πολλά σχολεία και μεμονωμένους. Δηλαδή τις επόμενες ημέρες, από τις 17 Δεκεμβρίου 18, είμαστε full και σαν πόλη και σαν νομός Ιωαννίνων. Θεωρείτε δηλαδή ότι τέτοιου είδους θεματικά πάρκα μπορούν να βοηθήσουν στην τόνωση της οικονομίας? Φυσικά. Ο ξένος που έρχεται ακόμα και για ένα συνέδριο, γιατί έχουμε και πολύ ωραία ξενοδοχειακά κέντρα και γίνονται συνέδρια, έρχεται και θέλει και την ψυχαγωγία. Προχθές λοιπόν είχαμε ένα συνέδριο εδώ. Σας πληροφορώ ότι μετά το συνέδριο ήρθαν όλοι στην Αστερούπολη. Πήγανε μετά στην Ανεξαρτησία, πήγανε στην πλατεία, στα καφέ, στα μπαρ, στα εστιατόρια. Τα γεύτηκαν όλα, αλλά και την ψυχαγωγία. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να τα δοκιμάσεις. Εγώ σου προτείνω να τα δοκιμάσεις όλα. Θα ξεκινήσω ως εθισμένη στη σοκολάτα από το συγκεκριμένο σύμφωνο. Ακριβώς. Θέλω να δοκιμάσεις και τα extreme παιχνίδια που έχουμε στο Luna Park. Θέλω να ανέβεις και στο καρουσέλ για να αισθανθείς αυτό που αισθάνεται ένα μικρό παιδί. Και φυσικά και το πατινάζ. Θα τα δούμε στη συνέχεια λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I wanna tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it, oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Το Θεσσαλικό ΙΕΚ Γιάτσος μας προσφέρει κάτι πολύ νόστιμο εδώ στην Αστερούπολη. Τι θα δει κάποιος που έρχεται? Την τέχνη της σοκολάτας. Η σοκολάτα είναι ο βασιλιάς της ζαχαροπλαστικής. Τη διδάσκουμε στους μαθητές μας και την παρουσιάζουμε και στον κόσμο των Ιωαννίνων και όχι μόνο. Πιστεύουμε ότι είναι μια καινούρια αρχή για τα Χριστούγεννα στην πόλη και θέλαμε να συμμετέχουμε πάρα πολύ σε αυτό και το κάναμε μεγάλη χαρά και εμείς και οι μαθητές μας. Και βλέπουμε και πρωτότυπες δημιουργίες από σοκολάτα. Ναι. Μπορούμε να τα δούμε στη συνέχεια, να τα δείξει και η κάμερα. Είναι δημιουργίες των καθηγητών τους και των ίδιων μαθητών. Και βέβαια δεν βλέπουμε μόνο εδώ, δοκιμάζουμε συγχρόνως και όλοι οι επισκέπτες δοκιμάζουν. Βέβαια. Παίρνουν το σοκολατάκι τους και φεύγουν. Δοκιμάζουν και το σεντριβάνι της σοκολάτας και φεύγουν. Ακριβώ.
Βεβαίως. Μια όμορφη ιδέα. Είναι όμορφη ιδέα. Είναι πρωτότυπη. Έπρεπε να γίνει στην πόλη. Είναι νόστιμη ιδέα. Είναι νόστιμη. Και σας είπα ότι το κάναμε έτσι με πολύ μεγάλη χαρά και εμείς και τα παιδιά. Τα παιδιά τι κάνουν όταν ανεβαίνουν εδώ, στο ναό της σοκολάτας? Τα παιδιά που έρχονται σαν επισκέπτες. Σαν επισκέπτες. Υποθέτω έχουν την ίδια έκφραση που είχα εγώ ανεβαίνοντας. Έτσι, έτσι. Παίρνουν με το σοκολατάκι κρυφά και φεύγουν. Και έρχονται να πούν και δεύτερο και τρίτο και φεύγουν τρέχοντας. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς κάνετε εδώ. Φτιάχνουμε. Λοιπόν, κάνουμε ένα παραδοσιακό στρώσιμο σοκολάτας. Έχω σοκολάτα υγείας. Έχω ρίξει στον πάγκο μου στους 60 βαθμούς και προσπαθώ να το κατεβάσω στους 29. Με αυτόν τον τρόπο αναμειγνύω τη σοκολάτα και τα στερεά και τα λιπαρά γίνονται ένα. Με αυτό τραγανίζει, σφίγγει και γυαλίζει η σοκολάτα. Και βγάζει και πολλά αρώματα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μιλήσετε. Και να δοκιμάσετε στα ήδη έτοιμα. Αυτός είναι ένας παραδοσιακός τρόπος που έχει εξαλειφθεί λίγο γιατί έχουν μπει τα μηχανήματα στη ζαχαροπλαστική. Βέβαια, εμείς κοιτάμε να περάσουμε την παράδοση στον κόσμο των Ελλήνων και να δείξουμε το τι κάνουμε με στα εργαστήρια, όλα τα μυστικά της σοκολάτας. Γιατί η σοκολάτα έχει πολλά στάδια και πολλά μυστικά. Και με σοκολάτα βλέπουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε τα πάντα. Όλα τα καλλιτεχνήματα που βλέπετε πίσω σας είναι εξ ολοκλήρωτα σοκολάτα. Φτιάχτηκαν από τους καθηγητές και τους μαθητές του Θεσσαλικού ΙΕΚ. Θα εκλείψει τελικά η σοκολάτα? Όχι βέβαια. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να μην ανησυχώ δηλαδή. Όχι, μην ανησυχείτε καθόλου. Όσο υπάρχει η σοκολάτα και όσο υπάρχουν ζαχαροπλάστες, εσείς θα γεύεστε τα πολύ ωραία πράγματα που μπορούμε να φτιάξουμε με αυτή. Λένε ότι η σοκολάτα βοηθάει πάρα πολύ και στη μνήμη και δίνει και δύναμη. Ισχύει? Η σοκολάτα γενικώς, αν ανατρέψουμε στην ιστορία της, είναι ένα προϊόν το οποίο κάποτε ανταλλάσσονταν με χρυσό, άραγε είναι ο χρυσός του ανθρώπου. Βέβαια, όχι να κάνουμε υπερβάσεις. Ειδικά η υγείας, αυτή η σοκολάτα που έχω, πραγματική σοκολάτα εδώ μπροστά σας που τη βλέπετε, είναι το διαμάντι της σοκολάτας, έτσι το θεωρούμε εμείς οι ζαχαροπλάστες. Και όντως κάνει πολύ καλό στον άνθρωπο και ο άνθρωπος χωρίς αυτή ίσως να έχει και λιγότερη υπεία. Έτσι λένε η ιστορία. Γι' αυτό που και προτείνουμε στους μαθητές αυτού που διαβάζουν κουράζονται πάρα πολύ να τρώνε ένα κομμάτι σοκολάτα υγείας. Κατά απόγευμα και ένα άλλο γιαννιώτικο συγκρότημα μας χαρίζει τη μουσική του. Μουσική.
Ελλάδη και να έχετε όμορφες γιορτές και ένα ευτυχισμένο 2015! Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. Είμαστε στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, εδώ η συνονόματη Σοφία θα μας ξεναγήσει. Να μείνουμε όμως σε ένα έκθεμα και είμαστε πού? Είμαστε στο ρολόι του Σμιτήρι του Πλάτωνα. Πώς βλέπετε, αποτελείται από 4 δοχεία. Το τρίτο δοχείο μας είναι κλειστό και περιέχει μόνο αέρα μέσα. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι εγώ θέλω να ξυπνήσω μετά από 7 ώρες ύπνο. Έβαζε λοιπόν την κατάλληλη ποσότητα νερού για να ξυπνήσει μετά από 7 ώρες το πρώτο δοχείο. Μέσω του μοχλού ρύθμιζε τη ροή του νερού που θα πέσει στο δεύτερο δοχείο. Τότε, εφόσον γεμίσει πλήρης, θα πέσει με δύναμη στο τρίτο, το νερό θα πιέσει τον αέρα και θα βγάλει έναν ήχο όμοιο με κελάδισμα πουλιού. Μέσω της βρύσης λοιπόν θα πέσει το τέταρτο και ο Πλάτωνας έκανε την πρώτη ανακύκλωση στην ιστορία. Το νερό το χρησιμοποιούσε ξανά για το επόμενο βράδυ. Είστε καλά παιδάκια? Αγαπάτε τον Άγιο Βασίλη? Θέλετε να σας φέρει δώρο? Τι δώρο θέλετε να σας φέρει? Εγώ θέλω να μου φέρεις μια κουζίνα. Εσύ καρδούλα μου, τι θέλεις να σου φέρει ο Άγιος Βασίλη? Πω πω πω, θέλω να μου γράψετε ένα γράμμα με τα δώρα σας. Εγώ σου έγραψα. Ναι ψυχούλα μου, έχουμε και το δικό μας το ταχυδρομείο. Έτσι. Αγαπάτε τους γονείς σας? Ναι. Είστε καλά παιδιά? Ναι. Μπράβο, μπράβο, γι' αυτό και ο Άγιος Βασίλης θα σας φέρει τα δώρα σας. Αφού είστε καλά παιδιά και σας αγαπάει τόσο πολύ, θα σας φέρει τα δώρα σας. Ναι. Εντάξει, καλά Χριστούγεννα. Ναι. Δεν άκουσα κάτι, καλά Χριστούγεννα. Ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα. Γεια σας, γεια σας. Και επιστρέφουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω, μέσα από το Περιβαλλοντικό Πάρκο Δεινοσαύρων. Τι έχουμε την ευκαιρία να δούμε εδώ? Καλώς ορίσατε στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δεινοσαύρων. Έχουμε φέρει από το πάρκο μας στη Θεσσαλονίκη όλα μας τα καινούργια εκθέματα, κινούμενα μοντέλα, αληθινά πολυθώματα, με κύρια παραδείγματα τον σκελετό του Κεϊχού Σαυρού, ένα μικρό θαλάσσιο ερπετό ηλικίας 240 εκατομμυρίων χρόνων, καθώς και αυθεντικές τρίχες μαμούθ 24.000 χρόνων που βρέθηκαν στους πάγους στη Σιβηρία. Τόσο καλά διατηρημένες που έχει βρεθεί και το χρώμα τους αναλύωτο. Ποιο είναι όμως το έκθεμα που κλέβει τις εντυπώσεις? Το έκθεμα που κλέβει τις εντυπώσεις σε μικρούς και μεγάλους φυσικά δεν είναι άλλο από τον Τυρανόσαυρο, τον λεγόμενο βασιλιά των δεινοσαύρων. Με ήχο και κίνηση. Ακριβώς, με ήχο και κίνηση. Και εκτός από αυτό το Τυρανόσαυρο υπάρχει και το κρανίο του Τυρανόσαυρου σε ενήλικο μέγεθος, για να πάρει ο κόσμος μια ιδέα. Γιατί μέγεθος μιλάμε, για αυτό το εντυπωσιακό δεινόσαυρο. Δικαίως κλέβει τις εντυπώσεις. Ακριβώς. Είναι από τα μεγαλύτερα σαρκοφάγα ζώα που έζησαν ποτέ στο πλανήτη μας. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate. Στην Αστερούπολη γινόμαστε όλοι παιδιά, οπότε έφτασε και εγώ στο ταχυδρομείο. Πάω να γράψω το δικό μου γράμμα με τις ευχές που θέλουν να γίνουν πραγματικότητα, για που ήμουν καλό κορίτσι όλη αυτή τη χρονιά. Παρακαλώ, διπλώστε το και ο φάκελος σας περιμένει. Περιμένεια. Πότε φτάνει? Στις 27 Δεκεμβρίου θα είναι στο σπίτι σας. Πάμε εδώ μέσα. Και... έφυγε! Ορίστε λοιπόν, έχει μπει ήδη και είναι έτοιμο να φύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Να είστε καλά, περάστε όμορφα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Και εδώ στο φωτεινό, λαμπερό και πολύχρωμο καρουζέλ, τελειώνουμε το ταξίδι μας σε αυτή τη μικρή ξενάγηση στην Αστερούπολη.
Αν θέλετε να περάσετε όμορφα, αν θέλετε να νιώσετε το πνεύμα των Χριστουγέννων πολύ πιο έντονο, αξίζει να την επισκεφτείτε. Πραγματικά, όλοι θα γίνετε παιδιά, θα περάσετε ξέχαστα. Να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους, γεμάτα λάμψη, αγάπη, χαρά, ευτυχία και πολλά πολλά χαμόγελα, όπως έτσι χαμογελαστά είναι και τα πρόσωπα όλων όσων επισκέπτονται την Αστερούπολη. Να είστε καλά, φιλιά! Κόρνα έχει. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Γεια Σοφία και καλά Χριστούγεννα! I just want you for my own, more than you could ever know. Η Αστερούπολη έχει και μουσική σκηνή. Μια μικρή στάση για ξεκούραση και ζαχαρωτά και πάμε για παγοδρόμιο και σπίτι του Άι Βασίλη. Αγαπάτε τον Άγιο Βασίλη! Θέλετε να σας φέρει δώρο!